Αγαπητοί τηλεθεατές του Attica TV, φίλες και φίλοι του Ανοιχτού Πανεπιστημίου του Δήμου Ασπροπύργου, καλησπέρα σας. Σήμερα στο βήμα φιλοξενούμε τον υποψήφιο διδάκτορα εκκλησιαστικής ιστορίας της Ελλάδος, τον κύριο Τσερετόπουλο Κασιμάτη Μινά, ο οποίος θα μας αναπτύξει το θέμα «Ο Παπαλευτέρης Νουφράκης και η τελευταία λειτουργία της Αγίας Σοφιάς». Η σημερινή διάλεξη εντάσσεται και αυτή στο αφιέρωμα για τα 100 χρόνια από την καταστροφή της Σμύρνης. Σε αυτό το σημείο να σας υπενθυμίσω την επόμενη διάλεξη με ομιλητή τον πολιτικό επιστήμονα κύριο Κωνσταντίνο Χολέβα, ο οποίος θα μας αναπτύξει το θέμα «Η πνευματική κληρονομιά του Χρυσοστόμου Σμύρνης». Σε αυτό το σημείο παρακαλούμε την πρόεδρο του Πνευματικού, κύριο Γεωργία Πηλιχού, να καλωσορίσει τον απόψινό μας καλεσμένο. Ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα. Ο Μινάς Τσερετόπουλος Κασιμάτης, με καταγωγή από το Λεβίδι Αρκαδίας, τα Κύθυρα και τη Σμύρνη της Μικράς Ασίας, είναι κάτοχος διπλωματούχος μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Αθηνών. Με ειδίκευση την ιστορική θεολογία και αντικείμενο την εκκλησιαστική ιστορία Ελλάδος. Είναι υποψήφιος διδάκτορας στο Τμήμα της Κοινωνικής Θεολογίας στο ίδιο αντικείμενο. Άθρα του, κυρίως ιστορικού ενδιαφέροντος, έχουν δημοσιευθεί σε διάφορα περιοδικά, εφημερίδες και ιστοσελίδες. Έχει λάβει μέρος σε πολυάριθμα επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες, ενώ είχε συμμετοχή σε αφιέρωμα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με θέμα τη Χριστιανική Αθήνα από το 50 μετά Χριστό έως σήμερα. Δραστηριοποιείται σε ποικίλα τοπικά θέματα και με διαφόρους τοπικούς φορείς του Δήμου κατοικίας του, τον Άλυμο, ενώ από το 2017 είναι επίτροπος της Ιεράς Μονής Παναγίας Μυρτιδιώτισσας Αλίμου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα στο Ανοιχτό μας Πανεπιστήμιο. Ο λόγος σε εσάς. Σας ευχαριστώ και εγώ. Να ευχαριστήσω και τον Δήμαρχο Ασπροπύργου, τον κύριο Νικόλαο Μελετίου, για την τιμητική αυτή πρόσκληση. Την πρόεδρο του Πνευματικού Κέντρου, την κυρία Γεωργία Πηλιχού, και την έχουσα την ευθύνη των διαλέξεων του Ανοιχτού Πανεπιστημίου, την κυρία Σιμίνα Φούφα. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα το ότι έχω κληθεί να μιλήσω σήμερα σε αυτό το βήμα, γιατί έχουν προϋπάρξει εμού πολύ σημαντικοί ομιλητές από τον επιστημονικό χώρο. Επίσης, είναι μεγάλη τιμή το γεγονός ότι θα μιλήσω για το συγκεκριμένο θέμα, δηλαδή για τον πατέρα Ελευθέριο Νουφράκη και την τελευταία λειτουργία που έγινε στην Κωνσταντινούπολη, στην Αγία Σοφιά της Κωνσταντινούπολης, που είναι και ένα θέμα που έχει καταστεί επίκαιρο στις μέρες μας. Η ελληνική μας ιστορία είναι γεμάτη ηρωικές μορφές και προσωπικότητες, για τις οποίες οφείλουμε να καυχόμεθα ως Έλληνες. Όμως, πάρα πολλές από αυτές δεν είναι γνωστές στο ευρύ κοινό. Για τον Αρχιμανδρίτη Ελευθέριο Νουφράκη, μέχρι πριν κάποια δεκαετία δεν γνώριζα κάτι, δεν είχα ακούσει το όνομά του, μέχρι που είδα μια πρώτη αναφορά σε αυτόν και στην πράξη του, την ηρωική του πράξη. Αυτό κατέστη αφορμή να θελήσω να γράψω ένα άρθρο για κάποιο περιοδικό παιδικών κατασκηνώσεων, νεανικών κατασκηνώσεων που τότε αρθρογραφούσα, προκειμένου να γνωρίσουν αυτή τη μορφή και τα παιδιά των κατασκηνώσεων. Εν συνεχεία, πριν από ένα χρόνο περίπου, 1,5 χρόνο, όταν είχαμε τα επεισόδια με τον Ερντογάν, που, όπως ξέρουμε, μετέτρεψε πάλι σε τζαμί την Αγία Σοφιά, συμπληρωμένο αυτό το θέμα, το δημοσίευσα στο ηλεκτρονικό περιοδικό Αντίβαρο. Αυτό έγινε και αφορμή να είμαι εδώ μαζί σας σήμερα. Τελευταία λειτουργία, λοιπόν, στην Αγία Σοφιά. Κάποτε, αν με ρωτούσε κανείς για ποια είναι η τελευταία λειτουργία στην Αγία Σοφιά, εγώ θα έλεγα, αυτό που φαντάζομαι θα έλεγαν και περισσότεροι, ότι ήταν εκείνη που έγινε την παραμονή της Αλώσεως στα 1453, όταν όλοι ο βασιλιάς, ο αυτοκράτορας, μαζί με τους στρατιώτες και το λαό, μαζεμένοι όλοι μαζί, ασπάστηκαν, αλληλοσυγχωρέθηκαν, κοινώνησαν των αχράντων μυστηρίων, έτοιμοι να αγωνιστούν για τη σωτηρία της πατρίδος, τη σωτηρία της αυτοκρατορίας. Λίγο πριν από αυτό το γεγονός, ο Κωνσταντίνος, ο αυτοκράτορας, έχει βγάλει τον τελευταίο επίσημο λόγο του προς τους στρατιώτες του στις επάλυξεις. Ο λόγος αυτός ακούγεται σε ένα χρονικό σημείο όπου τα πράγματα πλέον είναι πολύ δύσκολα για τους υπερασπιστές της Βασιλίδος των Πόλεων. Εδώ βλέπουμε τον πατέρα Νουφράκη και εδώ τον αυτοκράτορα.
Άϊπνοι περισσότεροι επί πολλές μέρες, συχνά και νηστικοί, έχουν φτάσει στα όρια της εξάντλησης, αφού είναι όλοι συνεχώς στην άμυνα της βασιλεύουσας πάνω στα τείχη, έχοντας αποκρούσει πολλές επιθέσεις ως εκείνη την ώρα. 7.000 άλλωστε αυτοί, έναντι 300 περίπου χιλιάδων του αντιπάλου, ενώ κάποιοι κάνουν λόγο και για 400.000. Χρειάζεται να αποδίδουν πολλαπλάσια από ό,τι ένας μέσος στρατιώτης. Τους εξορκίζει λοιπόν ο Παλαιολόγος να θυσιαστούν για τη σωτηρία της πόλεως και της χριστιανοσύνης. Τους λέει: «Γνωρίζετε καλά, αδελφοί μου, ότι για 4 πράγματα οφείλουμε να διαλέγουμε τον θάνατο αντί για τη ζωή. Πρώτον, για την πίστη μας. Δεύτερον, για την πατρίδα μας. Τρίτον, για το βασιλέα σαν εκλεκτό του Θεού. Και τέταρτον, για τους συγγενείς και τους φίλους. Αν ο Θεός για τις αμαρτίες μου δώσει την νίκη στους ασεβείς, θα διακινδυνεύσουμε την αγία πίστη μας που μας δώρησε ο Χριστός με το ίδιο του το αίμα. Αυτό είναι το πιο ουσιαστικό από τα πάντα, διότι ποιο είναι το όφελος αν κάποιος κερδίσει όλο τον κόσμο και χάσει την ψυχή του». Στη συνέχεια προσπάθησε να τους ενισχύσει, θυμίζοντάς τους ότι ήταν απόγονοι των μεγάλων ηρώων των Αθηνών και της Ρώμης και πως δεν πρέπει να πτωηθούν από τα ισχυρά και εντυπωσιακά μέσα του εχθρού, διότι όχι αυτά, αλλά η ευψυχία των αγωνιζομένων φέρνει την νίκη, χαρακτηρίζοντας τους αντιπάλους τους ως αγέλη κτηνών. Όσον δε αφορά τον εαυτό του, δήλωσε ότι είχε αποφασίσει να πεθάνει για το λαό του. Και έκλεισε το λόγο του λέγοντας: «Δεν έχω καιρό να σας πω περισσότερα. Αφήνω μόνο στα χέρια σας το σκύτρο μου για να το φυλάξετε με σεβασμό. Να ξέρετε ότι αν φυλάξετε μέσα στην καρδιά σας όσα σας είπα, έχω ελπίδες στο Θεό ότι θα λυτρωθούμε από την απειλή που έρχεται. Αν ο Θεός θέλει αλλιώς, ο αδαμάντινος στέφανος της δόξης θα σας δοθεί στον ουρανό και η μνήμη σας θα είναι άξια και αιώνια στον κόσμο». Ακούγοντας τα λόγια του βασιλέα, οι γενναίοι μαχητές απέκτησαν καρδιά λιονταριού, όπως λένε οι χρονογράφοι της εποχής. Αλλά συνάμα δάκρυσαν από συγκίνηση. Με μια φωνή όλοι μαζί, παλώμενοι από συναισθηματική φόρτιση, αλλά και με δύναμη που εξέφραζε την αποφασιστικότητά τους, φώναξαν: «Αποθανόμεν υπέρ της του Χριστού πίστεως και της πατρίδος ημών». Εν συνεχεία, οι Έλληνες μαχητές αλληλοσυγχωρέθηκαν και όσοι κατά το παρελθόν ήσαν για κάποιο λόγο εχθροί, αγκαλιάζονταν και ασπάζονταν μεταξύ τους. Αφού λοιπόν ολοκληρώνεται αυτή η σκηνή, άπαντες, αυτοκράτορες, άρχοντες, κλήρος και λαός κατευθύνθηκαν με κατάνοιξη στη μεγαλοπρεπή Αγία Σοφία, όπου θα τελούνταν η Θεία Λειτουργία. Η τελευταία χριστιανική Θεία Λειτουργία που επρόκειτο να τελεστεί στην Αγία Σοφία. Άπαντες για άλλη μια φορά αλληλοσυγχωρέθηκαν και αλληλοασπάστηκαν, προκειμένου να μεταλάβουν των αχράντων μυστηρίων. Το ίδιο φυσικά και ο θρυλικός αυτοκράτορας, ο οποίος υπό το οχρό φως των λίγων λαμπάδων και των καντιλιών μπροστά στην ωραία πύλη, δέεται γονιπετής με δάκρυα καθαρτήρια στα μάγουλα και έπειτα σηκώνεται και κοινωνεί. Πριν δεν έχει παραλείψει να ζητήσει και εκείνο συγχώρεση από τους πάντες, όπως όφιλε. Οι τελευταίες συγκλονιστικές ώρες της χιλιόχρονης αυτοκρατορίας ντύνονταν με τις όμορφες ψαλμωδίες που θα συνόδευαν τους πολεμιστές έως το θάνατο, τη υπερμάχο στρατηγό τα νικητήρια. Ήταν λοιπόν αυτή η τελευταία λειτουργία στην Αγία Σοφία? Όχι. Αυτή ήταν η τελευταία επίσημη Θεία Λειτουργία, αλλά όχι η τελευταία γενικώς. Διότι υπήρχε και μία άλλη, όχι εκείνη για την οποία θα μιλήσουμε σήμερα, αλλά η τελευταία λειτουργία του θρύλου. Διότι η άλλος έγινε ξημερώματα. Και μέσα στην πόλη, στην Αγία Σοφία, μα και σε άλλους ναούς, τελούνταν θείες λειτουργίες, όπως γίνονταν σε όλη τη χριστιανική ελληνική ιστορία, όταν οι Έλληνες βρισκόμαστε σε κίνδυνο, για ενίσχυση των αμυνωμένων από το Θεό και ψυχολογική φυσικά στήριξη. Αλλά αυτή η Θεία Λειτουργία, σε αντίθεση με εκείνη της παραμονής, δεν είχε κόσμο, αφού όλοι οι αγωνιστές ήταν πλέον στα τείχη και πολεμούσαν. Όμως πριν φτάσουμε εκεί, πάμε για λίγο πάλι στην παραμονή. Μετά την επίσημη Θεία Λειτουργία που παρακολουθήσαμε, η προσοχή των αγωνιστών στράφηκε στη μοναδική φροντίδα που πλέον τους έμενε, δηλαδή στην υπεράσπιση της βασιλεύουσας. Και έτσι ο καθένας επέστρεψε στη θέση του επί τα τείχη, έτοιμος να τα υπερασπιστεί μέχρι θανάτου. Οι πύλες του εσωτερικού τείχους που οδηγούσαν προς το εσωτερικό της πόλεως αμπαρώθηκαν, ώστε να φύγει εντελώς από τη σκέψη τους η πιθανότητα αποχωρήσεως. Ή θα κέρδιζαν ή θα πέθαναν πάνω στα τείχη αγωνιζόμενοι. Γνώριζαν δε πια πως οι πιθανότητες για το πρώτο ήταν ελάχιστες. Το απόγευμα της 28ης ήταν ομιχλώδες και σκοτεινό. Σύννεφα άρχισαν πάλι να μαζεύονται πάνω από την πόλη, λες και ο καιρός φτιαχνόταν κατάλληλος για να δημιουργήσει ταιριαστή ατμόσφαιρα για τα κοσμοϊστορικά εκείνα καταθλιπτικά γεγονότα.
Σε κάθε σπίτι της βασιλεύουσας καίει ένα καντιλάκι, με τη χαρακτηριστική μυρωδιά του λιβανιού να γεμίζει τον αέρα, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα. Η νύχτα πέφτει βαριά και αρχίζει η αναμονή για το ξημέρωμα της 29ης Μαΐου. Ένα ξημέρωμα που έμελε να είναι το χειρότερο της ιστορίας του ελληνισμού. Το χειρότερο, αλλά συνάμα και το ενδοξότερο. Διότι το Βυζάντιο, όπως γνωρίζουν και οι υπερασπιστές του, θα πέσει. Όμως οι τελευταίες του ώρες δεν μπορεί παρά να είναι φωτεινές. Για τους μαχητές της ελευθερίας, η ευγενής και άσκοπη θυσία τους, ευγενεστέρα ακριβώς επειδή είναι άσκοπη και γίνεται μόνο για λόγους τιμής, αποτελεί χρέος απαράβατο προς τον όγκο του παρελθόντος. Γνωρίζουν ότι γράφοντας την ηρωική τελευταία αυτή σελίδα, δημιουργούν τις προϋποθέσεις και τα σύμβολα της αναγεννήσεως. Οι Οσμανλίδες ανάβουν μεγάλες φωτιές, με αποτέλεσμα να λάμπει όλη η πεδιάδα. Η πόλη, η παραλία του Γαλατά και η θάλασσα. Ξαφνικά, κατά τη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα, οι τουρκικές σάλπικες ταράζουν την απέραντη ησυχία της νύχτας και 300.000 Τούρκοι αρχίζουν να βγάζουν άναρθες κραυγές. Ενώ με το σχετικό σύνθημα ξεκίνησε η μεγάλη επίθεση σε 3 διαφορετικά σημεία. Η κύρια όμως επίθεση εντοπίστηκε στην κοιλάδα του Λύκου, που από τις προηγούμενες μέρες δεχόταν τη μεγαλύτερη πίεση και είχε υποστεί τις μεγαλύτερες καταστροφές. 50.000 άγριοι πολεμιστές, κουβαλώντας 2.000 σκάλες, όρμησαν στα τείχη ουρλιάζοντας. Αλάχ, αλάχ, λαλί, λαχιλαλάχ. Οι ξάγριμνοι υπερασπιστές έπιασαν τα όπλα, ψάλλοντας το κύριε Λέισον και το ότι υπερμάχος στρατηγόταν νικητήρια. Ταυτοχρόνως ξεκίνησαν οι τουρκικές σάλπικες να παίζουν τον πολεμικό πεάνα, ενώ μαζί ακούγονταν πίπιζες, τύμπανα και άλλα όργανα, κάνοντας όλα αναμεμειγμένα ένα τρομερό θόρυβο. Πανδαιμόνιο. Οι σκάλες τοποθετούνταν στα τείχη ώστε να ανέβουν οι επιτιθέμενοι και να πηδήξουν μέσα. Όμως οι υπερασπιστές της πόλεως έσπρωχναν τις σκάλες και τους πετούσαν πίσω, ενώ παράλληλα τους έριχναν και νερά, λάδι, καυτό, πέτρες, σκοτώνοντας πάρα πολλούς εξ αυτών. Πολλοί Τούρκοι έκαναν να πιστοχωρήσουν. Πίσω όμως από το πρώτο κύμα των Τούρκων είχαν τοποθετηθεί άλλοι, οι λεγόμενοι Τσαούσιδες, οι οποίοι ως ρόλο τους είχαν όποιους από τους πρώτους έβλεπαν να πιστοχωρούν να τους σταματούν χτυπώντας τους με σιδερένια ρόπαλα, ώστε να τους αναγκάσουν να πηγαίνουν μόνο προς τα τείχη. Πίσω δε και από αυτούς ήταν ένα σώμα γενιτσάρων, οι οποίοι όποιους οπισθοχωρούντες ξέφευγαν από τους Τσαούσιδες, τους έσφαζαν. Έτσι συνέχιζαν οι επιτιθέμενοι να πηγαίνουν προς τα τείχη. Όμως ο στόχος του Σουλτάνου ήταν να αποδυναμώσει τους ήδη κουρασμένους αμυνόμενους. Με συνεχείς επιθέσεις, εκμεταλλευόμενος το μεγάλο του πλεονέκτημα, που ήταν η αριθμητική υπεροχή του. Οπότε, παρότι πολλοί σκοτώνονταν, τον Σουλτάνο δεν τον ένοιαζε. Ταυτοχρόνως τα πυροβόλα δεν είχαν σταματήσει ούτε τώρα να χτυπούν ανελέητα προς τα τείχη, σκοτώνοντας φυσικά πλέον εκτός από τους αμυνόμενους χριστιανούς και τους επιτιθέμενους Τούρκους. Για τον Σουλτάνο ήταν φανερό πως οι ζωές των στρατιωτών του δεν είχαν καμία αξία παρά μόνο ως μέσον επιτεύξεως του σκοπού του. Εν τω μεταξύ, το μεγάλο πυροβόλο Τουρβανού, το περιβόητο, είχε μεταφερθεί εγκύτερα στα τείχη και με μια δυνατή βολή του πέτυχε ένα μεγάλο ρήγμα. Τούρκοι, έξαλλοι από χαρά, όρμησαν και μπήκαν μέσα από εκεί. Αλλά μια ομάδα υπερασπιστών τους περίμενε και τους ξεπάστρεψε σχεδόν όλους. Όλο αυτό το διάστημα, οι καμπάνες των εκκλησιών, μαζί και της Αγίας Σοφίας, χτυπούσαν από το εσωτερικό, δίνοντας με τον γνώριμο ήχο τους κουράγιο στους Βυζαντινούς, που μάχονταν στα τείχη, εξισορροπώντας συνάμα έτσι με την ανατριχύλα που προξενούσαν οι αναλλαγμοί των Οθωμανών, σε συνδυασμό με τις τουρκικές σάλπικες και τα υπόλοιπα πολεμικά μουσικά όργανα. Κοντεύει πια χάραμα 29ης Μαΐου, ημέρα Τρίτη. Ο Σουλτάνος, αποφασισμένος να κερδίσει, θέτει όλες τις εφεδρίες σε μια τελική επίθεση έναντι της κοιλάδος του Λύκου. Με πρώτους και καλύτερους τους φοβερούς γενιτσάρους, οι υπερασπιστές της πόλεως καλούνται να αντιμετωπίσουν τους πλέον επίλεκτους του τουρκικού στρατού, που είναι και εντελώς ξεκούραστοι, την ίδια ώρα που εκείνοι με τα βίας κρατούνται όρθιοι από την κούραση. Παρότι το ηθικό μοιάζει να είναι αρκετά πεσμένο, είναι αποφασισμένοι να δώσουν όσο οφείλουν και αυτή τη μάχη. Και δεν ξέρουμε με βεβαιότητα ποιο θα ήταν το αποτέλεσμά της, αν η μοίρα δεν τα είχε ορίσει αλλιώς. Διότι την ίδια ώρα, σε απόσταση 700 μέτρων, βόρεια από την ανωτέρω κοιλάδα, σε ένα από τα σημεία που είχαν επίσης δεχθεί ισχυρό πλήγμα από τα τουρκικά κανόνια, πίσω από τον γκρεμισμένο εξωτερικό τείχος υπήρχε μια μικρή πορτούλα, που οι Βυζαντινοί την είχαν αφημένη αφύλακτη κατά τις νυχτερινές ώρες, καθώς δεν θεωρούσαν ότι ποτέ θα την βρουν οι Τούρκοι, αφού δεν φαινόταν απ' έξω. Όμως, καθώς μια ομάδα από αυτούς πέρασε εντός του εξωτερικού τείχου, την ανακάλυψαν. Κάποιοι μιλάνε και για προδοσία,
που τους αποκάλυψε αυτό το πέρασμα. Όπως και να έχει, αυτή η πορτούλα, που την ξέρουμε ως Κερκόπορτα, έδωσε την οριστική τροπή των γεγονότων. Αρχικώς οι Τούρκοι τα χάνουν βρίσκοντας ένα τόσο εύκολο πέρασμα και θεώρησαν πως πρόκειται για παγίδα και όχι αμέλεια. Πραγματικά τους φαίνονταν απίστευτο να μένει εδώ ορθά ανοιχτή και αφύλακτη μια πόρτα, τη στιγμή που οπουδήποτε αλλού, γύρω από τις πόρτες, μπροστά στο παραμικρό ρήγμα και στο τελευταίο εξώστη του τείχους, μαζεύονταν εκατοντάδες άντρες, ρίχνοντας βροχή πάνω τους ακόντια και βρασμένο λάδι. Τελικά όμως κατάλαβαν ότι πρόκειται για έβνοια της τύχης. Οπότε εισέρχονται πλέον στο εσωτερικό. Ορισμένοι αγωνιστές τους παίρνουν είδηση και σπέβδουν να τους αναχαιτήσουν. Τα καταφέρνουν. Οι περισσότεροι από τους εισβολείς της Κερκόπορτας εξουδετερώνονται. Όμως 50 από αυτούς πετυχαίνουν να ξεφύγουν και ανεβαίνουν στους βόρειους πύργους. Οι μαχητές της κοιλάδος του Λύκου, που δεν γνωρίζουν αυτά τα γεγονότα, ξαφνικά βλέπουν έκπληκτοι στους βόρειους πύργους να υψώνονται τουρκικές σημαίες. Εάλλο οι πόλεις, άρχισαν να φωνάζουν ορισμένοι με τρόμο. Το μήνυμα διαδίδεται αστραπιαία, ρίχνοντας το ηθικό των πολεμιστών, όμως θα πάλευαν μέχρι τέλους. Μια άλλη ομάδα μαχητών σπέβει προς το σημείο προκειμένου αντιμετωπίσει τους εισβολείς και μάλιστα προς στιγμή φάνηκε και εκείνη να το κάνει με επιτυχία. Και αυτοκράτορας που πολεμάει σε άλλο σημείο, αναθαρρυμένος φωνάζει. Ο εχθρός κλονίζεται. Κρατήστε λίγο ακόμα και ίσως σωθούμε και σήμερα. Όμως φαίνεται πως πράγμα ήταν θέλημα Θεού η πόλη να τουρκέψει. Διότι εκείνη την κρίσιμη στιγμή τραυματίζεται πολύ σοβαρά ο Ιωάννης Ιουστινιάνης, ο αρχιστράτηγος, που με τους άνδρες του κρατούσε ένα σημαντικό κομμάτι της άμυνας, γεγονός που έδωσε τη χαριστική βολή στους χριστιανούς. Το τέλος είχε κοντοζυγώσει. Οι Τούρκοι έρχονταν κατά χιλιάδες, αναθαρρυμένοι από την τροπή των γεγονότων. Ήταν ένας αγώνας άνισος. Νικούσε το άπειρο πλήθος των Οθωμανών. Η αυτοκρατορία, ύστερα από δεκάδες αιώνες ζωής, λύγιζε και μόλις έφτανε στο τέλος της. Στο ναό της Αγίας Σοφίας είχαν καταφύγει πολλοί άμαχοι, ελπίζοντας ότι οι Τούρκοι θα σεβαστούν το άσυλο. Όμως τα μανιασμένα στήφη δεν σέβονταν τίποτα. Σπάζουν με τσεκούρια τις θύρες της μεγάλης εκκλησιάς. Εισέρχονται μέσα και εκεί αρχίζει η σφαγή. Και κάπου εδώ φτάνουμε στη δεύτερη τελευταία θεία λειτουργία. Σύμφωνα με τη λαϊκή παράδοση, λοιπόν, την ώρα που εισέβαλαν στην Αγία Σοφιά, ετελείτο θεία λειτουργία. Ο ιερέας που την τελούσε, τη στιγμή που τους είδε να ορμούν μέσα, ξέφυγε εξαφανιζόμενος πίσω από το ιερό βήμα, μέσα σε ένα άνοιγμα στον τοίχο, το οποίο θαυματουργικά άνοιξε και στη συνέχεια έκλεισε πίσω του. Όσο και αν προσπαθούσαν οι Οθωμανοί, δεν κατάφεραν να το ανοίξουν και να βρουν τον παπά. Ο ίδιος ο Θρύλος επιβεβαιώνει πως ύστερα από αιώνες, όταν θα ξανάρθει ο Ορθόδοξος βασιλέας στην απελευθερωμένη Αγία Σοφιά, από τον ίδιο τοίχο θα ξαναβγεί και ο ιερέας για να συνεχίσει την ημιτελή εκείνη θεία λειτουργία. Κι όμως, καμία από αυτές τις δύο θείες λειτουργίες δεν ήταν η τελευταία για την οποία θα μιλήσουμε σήμερα. Διότι υπήρξε μία άλλη θεία λειτουργία που ήταν η πραγματική τελευταία, ύστερα από 500 περίπου χρόνια από τα γεγονότα που μόλις είδαμε. Και για αυτήν θα μιλήσουμε αμέσως τώρα. Είμαστε πλέον στα τέλη του 1918. Έχει τελειώσει ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, Νοέμβριος 18, με νικητές στις δυνάμεις της Αντάτ, Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία, Ρωσία και άλλες. Παράλληλα, από τον Οκτώβριο του 18 έχει ξεσπάσει η Οκτωβριανή Επανάσταση στη Τζαρική Ρωσία. Οι δυνάμεις της Αντάτ, με προεξάρχουσα τη Γαλλία και με συμμετοχή της Πολωνίας, κηρύσουν τον πόλεμο κατά των Πολσεβίκων στην περιοχή της Κριμαίας, υποστηρίζοντας το αυτονομιστικό κίνημα των Ουκρανών. Επίσης επίκαιρο θέμα. Την προσπάθεια, ύστερα από σχετικό αίτημα της Γαλλίας, αποφασίζει να ενισχύσει με την αποστολή του πρώτου σώματος στρατού και ο Ελευθέριος Βενιζέλος από πλευράς Ελλάδος, ελπίζοντας ανταλλάγματα όσον αφορά περιοχές με ελληνικούς πληθυσμούς στην Ανατολή. Μια τέτοια προσδοκία εξάλλου είχε ενισχύσει και ο ίδιος ο Γάλλος Πρωθυπουργός, ο Ζορζ Κλεμανσό, καθώς είχε υποσχεθεί προς την Αθήνα ευνοϊκή μεταχείριση των ελληνικών ετοιμάτων για Ανατολική Θράκη και Μικρά Ασία στη διάσκεψη ειρήνης των Παρισίων, που θα ακολουθούσε μετά το τέλος του Μεγάλου Πολέμου. Η τότε Οθωμανική Αυτοκρατορία βρισκόταν στην πλευρά των ιτημένων του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου ως συμμάχου της Γερμανίας, η δε Κωνσταντινούπολη υπό συμμαχική επικυριαρχία. Έτσι, τον Ιανουάριο του 19, ανάμεσα στα πλοία που βρίσκονται κυροβολημένα στο Βόσπορο, είναι και τα μεταγωγικά Τίγρης και Νορμανδία, που μεταφέρουν στην Ουκρανία το ελληνικό εκστρατευτικό σώμα με δύο μεραρχίες, προς ενίσχυση των δυνάμεων του Ρώσου Τσάρου Νικόλαου, που πολεμούσε στους επαναστάτες Μπολσεβίκους.
Στη δεύτερη ελληνική μεραρχή υπηρετούσε και ένας στρατιωτικός ιερέας από το 34ο Σύνταγμα, ο αρχιμανδρίτης Ελευθέριος Νουφράκης, κριτικός από τις Σαλόνες του Ρεθύμνου. Επρόκειτο για ένα ηρωικό ιερέα, που όπως έγραφε και ο αντιστράτηγος Δημήτριος Βακάς, πολεμούσε πλάι-πλάι με τους λοιπούς στρατιώτες, εψυχώνοντάς τους σε κάθε δύσκολη στιγμή. Είχε δε ιδιαιτέρως διακριθεί στη μάχη της Δοϊράνης κατά των Βουλγάρων. Η θέα της Αγίας Σοφιάς, από το Βόσφορο, 466 χρόνια μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης, δεν άφησε συγκίνητους τους Έλληνες αξιωματικούς και στρατιώτες που συμμετείχαν στην επιχείρηση και ειδικά τον Παπαλευθέρη. Καθώς λοιπόν βρέθηκε σε εκείνα τα μέρη, ο Παπαλευθέρης και επηρεασμένος από τους θρύλους του γένους, μια τρελή ιδέα άρχισε να του τριβελίζει το μυαλό. Για να την πετύχει, χρειαζόταν μια ευκαιρία να πατήσει το πόδι του στη στεριά και να βρεθεί στο αιώνιο σύμβολο της Ορθοδοξίας. Η ευκαιρία δόθηκε όταν ο διοικητής του 34ου Συντάγματος Πεζικού, Χρήστος Τσολακόπουλος, έδωσε άδεια σε ομάδα αξιωματικών και στρατιωτών να εξέλθουν από το πλοίο για να επισκεφτούν τον τοποτηρητή του θρόνου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Μητροπολίτη Προύσης Δωρόθεο. Η ώρα της υλοποίησης έμοιαζε να πλησιάζει. Την εκμυστηρεύτηκε σε τέσσερις συναδέλφους στρατιωτικούς. Όνειρό του, τους είπε, ήταν ακουστεί ο λόγος του Θεού και πάλι στην Αγία Σοφία. Ήθελε να κάνει μια χριστιανική λειτουργία ξανά, ύστερα από τόσα χρόνια, στον υπέρλαμπρο ναό της Ορθοδοξίας. Με άλλα λόγια, να πραγματοποιήσει εκείνη την τελευταία λειτουργία που είχε αφήσει αναρροκλήρωτη ο παπάς του ναού την 29η Μαΐου του 1453, όταν η βασιλεύουσα έπεφτε στα χέρια των Οθωμανών. Την εποχή εκείνη, η Αγία Σοφία λειτουργούσε ως τζαμί. Μετά μετατράπηκε σε μουσείο από τον Κεμάλ και στις μέρες μας, όπως αναφέραμε, ξανά έγινε τζαμί από τον Τούρκο Πρόεδρο. Και γι' αυτό οι τέσσερις άλλοι στρατιωτικοί, ο ταξιάρχος Φρατζής, ο ταγματάρχης Λιαρωμάτης, ο λοχαγός Σταματίου και ο υπολοχαγός Νικολάου, επεσήμαναν στον Παπαλευθέρη πως μια τέτοια ενέργεια θα μπορούσε να έχει ανεξέλεκτες συνέπειες. Θα προκαλούσε πάρα πολύ τους Τούρκους που θα βρίσκονταν εκεί, ενώ σχεδόν σίγουρα θα προξενούσε και διπλωματικό επεισόδιο, φέρνοντας σε δύσκολη θέση την ελληνική κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, μιας που ούτε οι σύμμαχοι δεν θα έβλεπαν με καλό μάτι αυτή την πρόκληση κατά των Τούρκων. Όμως ο Παπαελευθέρης είχε πάρει την απόφασή του. Ήταν κατηγορηματικός. Αν δεν έρθετε εσείς, θα πάω μοναχός μου. Μόνο ένα ψάλτη θέλω. Εσύ, Κωνσταντίνε, εννοώντας το Λιαρωμάτη, θα μου κάνεις τον ψάλτη? Ο Λιαρωμάτης απάντησε καταφατικά. Και οι άλλοι τρεις, που στην πραγματικότητα συμμερίζονταν τον ίδιο πόθο με τον Παπαλευθέρη, ακολούθησαν. Η λειτουργία στην Αγία Σοφιά γίνεται πραγματικότης. Το πλοίο που μετέφερε τη μεραρχία είχε αγκυροβολήσει στα νυχτά, προκειμένου να φτάσουν στην ξηρά, επιβιβάστηκαν σε μια βάρκα, στην οποία κοπηλετούσε ένας δρομιός της πόλης, ο Κοσμάς, και σε λίγο αποβιβάστηκαν στην προκυμαία. Ψιλοέβρεχε. Ο Κοσμάς έδεσε τη βάρκα και αντί να ανηφορήσουν κατευθείαν προς το φανάρι για να επισκεφθούν τον ποτηρητή του θρόνου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, τους οδήγησε από το συντομότερο δρόμο στην Αγία Σοφιά. Φτάνοντας έξω από την Αγία Σοφιά, όλοι τους αισθάνονται δέος και σεβασμό για την μεγαλοπρέπεια του ναού. Μεγαλοπρέπεια που διατηρείται ακόμα και ως μουσουλμανικό τέμενος. Είναι ακόμα νωρίς και δεν έχουν μαζευτεί μουσουλμάνοι για την καθιερωμένη προσευχή. Η πόρτα ήταν ανοιχτή. Οι Έλληνες προχώρησαν για να περάσουν εντός του ναού. Ο Τούρκος φύλακας, βλέποντάς τους, μην ξεχνάμε, έβλεπε έναν Έλληνα παπά και τρεις Έλληνες αξιωματικούς, θέλησε να αντιδράσει και κάτι πήγε να πει, όμως τον καθήλωσε στη θέση του και τον άφησε άφωνο ένα άγριο και αποφασιστικό βλέμμα του ταξιάρχου Φρατζή. Με γρήγορες και αποφασιστικές κινήσεις μπαίνουν στον επιβλητικό ναό. Προχωρούν με ευλάβεια, κάνοντας το σταυρό τους. Ο Παπαλευθέρης ψιθύρισε με μεγάλη συγκίνηση. «Εισελεύσομαι εις τον οίκον σου, προσκυνώ προς ναών Αγιών σου εν φόβο». Όμως δεν χρονοτριβεί, διότι όλα πρέπει να γίνουν γρήγορα. Εντοπίζει τον χώρο στον οποίο βρίσκονταν το ιερό και η Αγία Τράπεζα. Βρίσκει ένα τραπεζάκι και το τοποθετεί σε αυτή τη θέση. Ανοίγει την τσάντα του, βγάζει όλα τα απαραίτητα για τη Θεία Λειτουργία, βάζει το πετραχύλι του και αρχίζει. «Ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν», αποκρίνει το ταγματάρχης Λιαρωμάτης. Και η Θεία Λειτουργία στην Αγία Σοφιά έχει αρχίσει. Όλοι μαζί, από τη μικρή αυτή ομάδα, σταυροκοπιούνται με κατάνοιξη. Ενώ οι αξιωματικοί μοιάζουν να τα έχουν χαμένα, καθώς τα πάντα έχουν γίνει τόσο ξαφνικά. Και έμοιαζαν σαν απίστευτο όνειρο. Η Θεία Λειτουργία προχωρεί κανονικά. Η Αγία Σοφιά, ύστερα από 466 ολόκληρα χρόνια, ξαναλειτουργείται. Ο Παπαλευθέρης συνεχίζει.
Όλα γίνονται ιεροπρεπώς, σύμφωνα με το τυπικό της Εκκλησίας. Ακούγονται τα ειρηνικά. Το Κύριε Λέησον, ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, που γράφηκε από τον ίδιο τον Ιουστινιανό, με την προσταγή και τη φροντίδα του οποίου χτίστηκε και η Αγία Σοφία. Ακολουθεί η μικρή είσοδος, το ότι υπερμάχος στρατηγό, ο Απόστολος από τον Ταξίαρχο Φρατζή και το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα από τον Παπά Λευτέρη. Χρέο νεοκόρου εκτελεί ο υπολοχαγός Νικολάου. Εν τω μεταξύ, η Αγία Σοφιά αρχίζει να γεμίζει με Τούρκους. Ο Παπανουφράκης δεν πτωείται και συνεχίζει. Οι άλλοι κοιτάζουν σαστισμένοι πότε τον ατρόμητο παπά και πότε τους Τούρκους, οι οποίοι σε εκείνη τη στιγμή παρακολουθούν σιωπηλοί. Δυσκολευόμενοι προφανώς και εκείνοι να συνειδητοποιήσουν τι ακριβώς συμβαίνει μπροστά στα μάτια τους. Έλληνες, μέσα στο στόμα του λύκου, τελούν θεία λειτουργία στην καρδιά ουσιαστικό της Τουρκίας. Μετά το Ευαγγελικό, ακολουθεί το Χερουβικό. Από τον Ταγματάρχη Λιαρωμάτη, ενώ ο Παπαλευθέρης τοποθετεί το αντιμνήσιο πάνω στο τραπεζάκι για να κάνει την προσκομιδή. Οι Τούρκοι συνεχώς πληθαίνουν. Οι ώρες είναι δύσκολες, αλλά και αναπανάλητες, επικές. Ο Παπανουφράκης συνεχίζει. Βγάζει από την τσάντα του ένα μικρό άγιο ποτήριο, ένα δισκάριο, ένα μαχαιράκι, ένα μικρό πρόσφορο και ένα μικρό μπουκαλάκι με νάμα. Με ιερή συγκίνηση και κατάνοιξη, κάνει την προσκομιδή, ενώ ο Λιαρωμάτης συνεχίζει να ψάλει το χερουβικό. Όταν ολοκλήρωσε την προσκομιδή, στρέφεται στον υπολογαγό Νικολάου και του λέει να ανάψει το κερί για να ακολουθήσει μεγάλη είσοδος. Ο νεαρός υπολογαγός προχωρεί μπροστά με το αναμένο κερί και ακολουθεί ο παπάς βροντοφωνάζοντας. Πάντων ημών νησθεί Κύριος ο Θεός, ακολουθούν οι αιτήσεις και το πιστεύω, το οποίο είπε ο ταξιάρχης Φρατζής. Η Αγία Σοφιά πλέον έχει γεμίσει Τούρκους. Ενώ ανάμεσά τους υπάρχουν και πολλοί Έλληνες της πόλης που βρέθηκαν εκεί και παρακολουθούν με συγκίνηση τη λειτουργία, χωρίς όμως να τολμούν να εξωτερικεύσουν τα συναισθήματά τους. Δια το φόβο των Ιουδαίων, δηλαδή των Τούρκων. Μόνο κάποιες στιγμές δεν μπορούν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους, μας πέφτουν να τα σκουπίσουν προτού αυτά τους προδώσουν. Η λειτουργία φτάνει στο ιερότερο σημείο της, όπου ο Παπαλευθέρης, με πάλους από τη συγκίνηση φωνή, λέει τα σάκ το σόν, συμπροσφέρομαι κατά πάντα και δια πάντα. Και όλοι οι αξιωματικοί γονατίζουν, ενώ η φωνή του ταγματάρχη Λιαρωμάτη ακούγεται να ψέλνει το «Σε υμνούμεν, σε ευλογούμεν, σε ευχαριστούμεν Κύριε και Δεόμεθά σου ο Θεός ημών». Ακολουθεί το άξιο νεστή, το πάτερ ημών, ενώ στο άκουσμά του, στο άκουσμα του μεταφόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθεται, όλοι οι αξιωματικοί πλησιάζουν και κοινωνούν των αχράντων μυστηρίων. Ο Παπαλευτέρης λέει βιαστικά τις ευχές, και ενώ ο Λιαρωμάτης ψένει το «Ή» το όνομα Κυρίου ευλογημένων από του νυν και ως του αιώνος, καταλύει το υπόλοιπο της Θείας Κοινωνίας και δίνει εντολή στον υπολογαγό Νικολάου να βάλει γρήγορα, διότι η κατάσταση είχε αρχίσει να γίνεται επικίνδυνη, όλα τα πράγματα μέσα στην τσάντα, ενώ όσο εκείνος κάνει την απόλυση. Η Θεία Λειτουργία στην Αγία Σοφιά έχει ολοκληρωθεί. Ένα όρινο δεκάδων γενναίων Ελλήνων έχει γίνει πραγματικότης. Ο Παπανουφράκης και οι τέσσερες αξιωματικοί είναι έτοιμοι να αποχωρήσουν και να επιστρέψουν στο πλοίο. Η εκκλησία όμως πλέον είναι παντελώς γεμάτη από Τούρκους, οι οποίοι έχουν αρχίσει να αγριεύουν και να γίνονται επιθετικοί, συνειδητοποιώντας τι ακριβώς είχε συμβεί μπροστά τους. Η ζωή των Ελλήνων κινδυνεύει άμεσα. Οι ήρωές μας πλησιάζονται μεταξύ τους, ώστε να γίνουν σαν ένα σώμα, αλληλοκαλύπτοντας ο ένας τον άλλον. Και έτσι ενωμένοι προχωρούν προς την έξοδο. Οι Τούρκοι ετοιμάζονται να τους επιτεθούν όταν ξαφνικά ένας Τούρκος αξιωματούχος παρουσιάζεται με την ακολουθία του και τους λέει «Ντουρούν χέμεν», δηλαδή «αφήστε τους να περάσουν». Το είπε με μίσος και εκνευρισμό, καθώς πολύ θα ήθελε ο ίδιος να σκοτώσει τους θρασίς γιαούριδες. Όμως γνώριζε πως ο θάνατος 5 Ρωμιών υψηλόβαθμων αξιωματικών μέσα στην Αγία Σοφία δεν θα ήταν ωφέλιμος για την Τουρκία εκείνη την ώρα. Κατά την οποία μάλιστα από τα ανοιχτά της θαλάσσης βρίσκονταν δύο τιμοπόλεμες ελληνικές μεραρχίες, ενώ και η ίδια η Κωνσταντινούπολη βρισκόταν υπό την επικυριαρχία των Δυτικών. Παρόντες εξάλλου ήταν και κάποιοι Αγγλογάλοι στρατιωτικοί που επίσης συνέβαλαν στην αποφυγή βιοπραγιών. Αυτό προσωρινώς έσωσε τον Παπανουφράκη και τους άλλους αξιωματικούς από το λιντσάρισμα. Βγαίνουν από την Αγία Σοφιά και κατευθύνονται προς την Προκυμαία, όπου τους περιμένει βάρκα. Ένας μεγαλός όμως Τούρκος τους ακολουθεί. Σηκώνει ένα ξύλο που κρατούσε και ορμά για να χτυπήσει τον Παπανουφράκη. Ο Ιωριακός Παπάς τον αντιλαμβάνεται και σκύβει για να προφυλαχτεί, αλλά ο Τούρκος καταφέρνει και τον χτυπά στον ώμο. Το σώμα του Ορθόδοξου Ιερέως λυγεί στιγμιαία από τον πόνο. Αμέσως όμως μαζεύει τις δυνάμεις του, ανασηκώνεται και συνεχίζει να προχωρεί. Στο μεταξύ, ο Ταγματάρχης Λιαρωμάτης και ο Λοχαγός Σταματίου αντιδρούν, αφοπλίζοντας τον Τούρκο, την ώρα που αυτός είναι έτοιμος να δώσει πιο δυνατό και ίσως μοιραίο χτύπημα στον Παπά. Με τα πολλά, φτάνουν στη βάρκα και επιβιβάζονται σε αυτή. Ο Κοσμάς μαζεύει τα σκοινιά και αρχίζει γρήγορα να κοπηλατεί.
Σε λίγο βρίσκονται πάνω στο ελληνικό πλοίο ασφαλείς και θριαμβευτές. Βεβαίως, το περιστατικό γρήγορα κυκλοφόρησε σαν είδηση στην πόλη, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει διπλωματικό επεισόδιο. Οι σύμμαχοι διαμαρτυρήθηκαν εντόνως τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος Ελευθέριο Βενιζέλο, ο οποίος αναγκάστηκε να επιπλήξει φαινομενικό στον Παπαλευθέρη Νουφράκη. Κρυφά όμως επικοινώνησε μαζί του αργότερα και τον επένισε συγχαίροντάς τον πατριώτη ιερέα, πες του και για λίγη ώρα ζωντάνεψε μέσα στην Αγία Σοφιά τα πιο ιερά όνειρα του έθνους μας. Ποια ήταν η τύχη του Παπαλευθέρη Νουφράκη? Όλη τη ζωή ήταν μια προσφορά προς την πατρίδα, καθώς είχε πολεμήσει σε όλες τις μεγάλες μάχες των απελευθερωτικών αγώνων του έθνους της εποχής του. Πριν από τα γεγονότα αυτά που παρακολουθήσαμε, είχε πολεμήσει στον Πρώτο και στο Δεύτερο Βαλκανικό Πόλεμο την περίοδο 12-13, καθώς και στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο του 14-18. Μετά τα γεγονότα αυτά και μετά τη συμμετοχή της εκστρατείας στην Κρυμαία, η μεραρχία του ήταν εκείνη που αργότερα συμμετείχε στη μικρασιατική εκστρατεία του 19-22 και έφτασε ως τις πύλες της Άγκυρας. Εκεί, σε μια μάχη, τραυματίζεται βαριά στο πόδι ο Παπαλευθέρης, ευρισκόμενος στην πρώτη γραμμή. 21 χρόνια αργότερα από αυτά τα γεγονότα, το 1940, στον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο, παρότι πλέον γέρος και φυσικά από καιρό ήδη απόστρατος, να θυμίσουμε ότι είναι πλέον σχεδόν 70 ετών, επιμένει να δηλώσει εθελοντής στο ελληνοαλβανικό μέτωπο. Βρίσκεται και αυτό στα χιονισμένα βουνά της Αλβανίας να πολεμά τους Ιταλούς του Μουσολίνη, στηρίζοντας τους Έλληνες φαντάρους, λειτουργώντας για άλλη μια φορά ως στρατιωτικός ιερέας. Εκεί, αφού έχει συμμετάσχει ήδη σε 27 μάχες στα υπηρετικά βουνά, παθαίνει κρυοπαγήματα. Παρ' όλα αυτά δεν εγκαταλείπει. Συνεχίζει. Όμως το παλιό του τραύμα στο πόδι από τον μικρασιατικό μέτωπο, το οποίο ποτέ δεν είχε γίνει εντελώς καλά, επιδεινώνεται. Είναι σε ελεηνή κατάσταση, υποφέρει. Κι όμως ο ιερικός παπάς για άλλη μια φορά συνεχίζει, ώσπου πλέον δεν αντέχει και καταραίει στο μέτωπο. Μεταφέρεται αρχικά σε νοσοκομείο στα Γιάννενα, όπου δηλώνουν ότι είναι τόσο σοβαρά που δεν μπορούν να τον βοηθήσουν. Οπότε τον πάνε αναγκαστικά σε νοσοκομείο στην Αθήνα και τελικά ταλαιπωρημένος πεθαίνει στους αμπελοκήπους στις 5 Αυγούστου του 1941, ενώ η Αθήνα βρίσκεται ήδη υποκατοχήν από τον Απρίλιο. Η νεκρόσιμη ακολουθία έγινε την επομένη στον Άγιο Θεράποντα Ζωγράφου, παρουσία των αδερφών Μαρίας, Δέσποινας και των ανιψιών του. Αργότερα, κατόπιν εκφρασμένης επιθυμίας του, τα οστά του μεταφέρθηκαν στη γενέτειρά του, στις Αλώνες Ρεθύμνου, όπου ενταφιάστηκαν πλησίων εκείνων των γονέων και των αδελφών του. Όμως και με τα θάνατον, συνέχισε να προσφέρει στην πατρίδα. Στη διαθήκη του, άφηνε όλη του την περιουσία σε 2 ευαγή ιδρύματα, στον Οίκο Τυφλών της Αθήνας και στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου. Κλείνοντας αυτή την παρουσίαση, να αναφέρουμε δειγματοληπτικώς ορισμένα πρόσθετα βιογραφικά στοιχεία. Ο αρχιμανδρίτης Ελευθέριος Νουφράκης γεννήθηκε το 1872 στο χωριό Αλώνες Δυτικού Ρεθύμνου, στις ρίζες του όρου Κρυονερίτης, εποχή κατά την οποία στη Μεγαλόνισο εντείνονταν οι ηρωικοί αγώνες των απαναστατημένων Κριτών για την ελευθερία τους έναντι της πολύχρονης τουρκικής κυριαρχίας και την ένωσή τους με την μητέρα Ελλάδα. Το κατακόσμων όνομά του ήταν Εμμανουήλ, ενώ μετέπειτα ως μοναχός έφερε το εκκλησιαστικό όνομα Παΐσιος και αργότερα το Ελευθέριος, με τον οποίο τον γνωρίσαμε. Οι γονείς του ήταν Σπυρίδων Νουφράκης και Ελένη Κυριακάκη. Ο πατέρας του υπήρξε και αυτός φλογερός πατριώτης και αγωνιστής, ενώ και οι δύο κατάγονταν από ένδοξες οικογένειες αγωνιστών. Τα πρώτα γράμματα τα έμαθε το έτος 1880 σε ηλικία 6 ετών στο σχολείο που λειτουργούσε εντός της Ιεράς Μονής Προφήτου Ηλία, στο κεφαλοχώρι Ρούστικα, δεδομένου ότι τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο δεν λειτουργούσε κανονικό σχολείο στην ευρύτερη περιοχή του. Η μονή αυτή, πνευματικός φάρος από την εποχή της Βενετοκρατίας, είχε σημαντικότατο ρόλο σε όλες τις επαναστάσεις των Κριτών κατά του των Τούρκων. Το 1887, σε ηλικία πλέον 15 ετών, εξέφρασε την επιθυμία να γίνει μοναχός. Έτσι, περί το 1890 πήγε στο Άγιον Όρος ως δόκιμος. Εν συνεχεία σπούδασε στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Σχολή, στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, στη Ριζάριο Εκκλησιαστική Σχολή, υπό τη διεύση του Νεκταρίου Κεφαλά, του μετέπειτα Αγίου Νεκταρίου. Και τέλος στη Θεολογική Σχολή Αθηνών, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. Ως σπουδαστής της Ριζαρίου, διενήργησε εράνους για την ενίσχυση του Μακεδονικού Αγώνος, 1904-1908. Το σχολικό έτος 1911-12 διορίστηκε ως ελληνοδιδάσκαλος στο ελληνικό σχολείο του ελικού του νομίου του Λογαρνανίας.
Με την έναρξη του Πρώτου Βαλκανικού Πολέμου, όμως, ζήτησε άδεια από την υπηρεσία του προκειμένου να καταταγεί στον ελληνικό στρατό. Γράφει ο ίδιος απευθυνόμενος τη μητέρα του. Ο νόμος της πατρίδας μας με εμπόδισε, μητέρα, να ακολουθήσω τον στρατό με όπλον στα χέρα. Και με πολλά προσκόμματα έτυχον ευκαιρίας να αποσπάσω επίσημον το φύλλον της πορείας. Αφού δε προμηθεύτηκα τα της διακονίας, έσπευσα αμέσως αρρωγός της πατρίδος της Αγίας. Και κάπου εκεί ξεκινά η πολεμική του δράση, την οποία παρακολουθήσαμε εν μέρη σε αυτή την παρουσίαση. Αυτό λοιπόν ήταν σε γενικές γραμμές το ιστορικό της έως σήμερα τελευταίας λειτουργίας στην Αγία Σοφιά. Ύστερα από 466 χρόνια από την άλωση της Κωνσταντινούπολεως, εκείνη την αποφράδα Τρίτη της 29η Μαΐου του 1453. Δυστυχώς, οι περισσότεροι νεοέλληνες αγνοούμε τα ονόματα των μελών αυτής της ιστορικής ομάδος, πέστω και για λίγο, εκπλήρωσαν έναν από τους πιο άγιους πόθους του γένους μας. Η πολιτεία, μέχρι τις μέρες μας, δεν τους τίμησε ούτε με μια προτομή στην ιδιαίτερη πατρίδα του καθενός. Ποτέ όμως δεν είναι αργά. Ευχαριστώ για την υπομονή σας. Κύριε Κασιμάτη, σας ευχαριστούμε πολύ για τη σημερινή σας διάλεξη και παρακαλούμε την Πρόεδρο του Πνευματικού να σας δώσει ως αναμνηστικά την πράξη ευχαριστίας, ένα συλλεκτικό ημερολόγιο για την Κωνσταντινούπολη και τον τόμο του Ασπρόπυργου που περιγράφει την ιστορία της πόλης μας. Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.